Στην αρχή μετράμε λίγες μέρες που έχουμε ξεκινήσει. Η ομάδα, δεν θα μιλήσω για προσωπικό επίπεδο, νομίζω ότι η ομάδα μέρα με τη μέρα βρίσκεται υπέρ της ανταγωνισμού. Είναι μια νέα ομάδα με πολλούς καινούργιους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα ο κόσμος περιμένει πολλά και εγώ μαζί του που είναι πολλά από αυτήν την ομάδα και εμείς οι ποδοσφαιριστές θέλουμε να πετύχουμε πολλά πράγματα από αυτήν την ομάδα. Και νομίζω είναι το βασικό στάδιο τώρα η προετοιμασία. Νομίζω είναι το πάνω για μια καλή χρονιά. Που άμα θες να πετύχεις πράγματα μέσα στη δουλειά πέρα. Γενικά, εσύ αναλαμβάνεις ένα ρόλο μέσα στην ομάδα που τον είχες εδώ και στην Τζάντια, να ηγηθείς, να οργανώσεις το παιχνίδι, να δώσεις την καλή πάσα. Αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να τα περιμένουμε από σένα, είναι πράγματα που τα έχεις τώρα το χρέος. Σας είπα και πριν ακόμα νωρίς. Σίγουρα το να παίζεις στο κέντρο περνάνε πολλές μπάλες από τα πόδια ορεινών. Δεν ξέρουμε ακόμα κάποιος θα παίξει, ποιος θα παίξει, έχουμε χρόνο για αυτά. Νομίζω προέχει να βρούμε τα παθήματά μας, τις αναπνοές μας και όλα θα έρθουν στη συνέχεια. Υπάρχουν πράγματα που σε έχουν εντυπωσιάσει, αρνητικά θετικά, σου δημιουργείς κάποιες εκπλήξεις στην προετοιμασία αυτή, σε διαφορές με την Ξάνθη. Αυτό θα έλεγα τώρα. Στην Ξάνθη ήταν η διαφορά που έχω δει αυτές τις μέρες, λίγες μέρες που είμαι εδώ, είναι λίγο με τον κόσμο. Γιατί στην Ξάνθη είναι μια επαρχιακή ομάδα, δεν έχει τόσο πολύ φανατισμό. Σε αντίθεση με εδώ που τις πρώτες μέρες το έχω καταλάβει ότι είναι μια ομάδα με πολύ κόσμο που έχει απαιτήσεις και φανατισμό πολύ. Σε επίπεδο δουλειά, σε ενδιαφέρον του τεχνικού τύπου και το υπόλοιπο μέρος της αποστολής, θεωρείς ότι είναι σε επίπεδο που περίμενες, είναι στο top level. Είναι πολύ καλό επίπεδο, αλλά αυτό το είχα ζήσει και στην Ξάνθη. Και στην Ξάνθη υπήρχε πολύ καλή οργάνωση σε όλους τους τομείς. Είναι μόνο εντύπωση μου κάνει αυτό που σας είπα πριν. Μεγαλύτερη εντύπωση. Σε αγχώνει αυτό καθόλου, σε βαραίνει κάπως? Όχι, προς το παρόν δεν νιώθω κάποιο άγχος, βάρος, κάτι. Ίσα το απολαμβάνω. Υπάρχει κάτι που να σε φοβίζει γενικά για το μέλλον, κάτι σε εσένα προσωπικά? Ναι, προς το παρόν, κοιτάμε το παρόν, δεν έχω κάτι να φοβηθώ που νομίζω προς το μέλλον. Δεν υπάρχει λόγος να μπω σε αυτές τις σκέψεις. Η πρόεδρος καταγραφής σου έκλεισε από πέρσι, δηλαδή είχες ένα χρόνο που σκεφτόσουν αυτή τη στιγμή που θα φορέσει την κίτρινη φανέλα. Είναι όπως τα περίμενες, όπως τα φανταζόσουν, καλύτερα? Σίγουρα το να έρθει σε αυτήν την ομάδα, σίγουρα ξέρεις, γνωρίζεις πράγματα για αυτήν την ομάδα. Έτσι μου και εγώ ήξερα αυτήν την ομάδα, τα έβλεπα, παρακολουθούσα. Είναι ακριβώς όπως τα περίμενα. Μια Ρωμανή ομάδα που θέλει να πετύχει πολλά. Κάνει ένα νέο ξεκίνημα και θέλει να πετύχει πολλά πράγματα. Στις προπονήσεις είσαι ιδιαίτερα διάρκειος, κάνεις χαβαλέ, ποιον έχεις δεθεί, τι είναι αυτό που τίνει για σένα το ποδόσφαιρο? Το ποδόσφαιρο πιστεύω για όλους εδώ πέρα είναι νομίζω ο τρόπος ζωής. Έχουμε συνηθίσει μέσα από πολύ μικρά παιδιά όλοι στο χώρο του ποδοσφαίρου. Όσο το κάνουμε όταν κάνουμε δουλειά, στην προπόνηση κάνουμε δουλειά. Νομίζω ότι με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές από πέρυσι από τα πρωταθλήματα και από εθνικές ομάδες γνωριζόμαστε λίγο πολύ μεταξύ μας. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα σε σχέση με ποδοσφαιριστών. Ποιον έχεις προλάβει να έρθεις λίγο πιο κοντά? Έχω έρθει με τους περισσότερους έχω, αλλά έτσι πολλοί έχω κάνει με τον Άρη το Σοηλέδη, γιατί τον ήξερα, τον ξέρω από αρκετά χρόνια. Και είναι μικρές διαφορές, είναι με όλους, όλοι είμαστε καλά. Έρχεσαι από μια γεμάτη χρονιά με την Ξάνθη. Μια περίεργη χρονιά. Το μυαλό σου έχει καθαρίσει, έχει ξεκουραστεί για να μπορέσει να δώσει αυτό που θέλει σε μια επίση απαιτητική χρονιά με άλλε απαιτήσει βέβαια από ό,τι ήταν πέρσι? Του υπήρχε ένα διάστημα, ένα καλό νομίζω διάστημα, υπήρχε ένα μήνα και που αυτό πρέπει να κάνουμε, να καθαρίσουμε το μυαλό μα από ό,τι πέρασε και να δούμε τι έρχεται. Νομίζω ότι είμαι καλά. Πέτρο, πολλοί βλέπουν στο πρόσωπό σου ότι η Άρη διαθέτει μετά από καιρό έναν υποψήφιο ποδοσφαιριστή να φορέσει έστω και εν καιρό την φανέλα της εθνικής ομάδας. Το σκέφτεσαι εσύ αυτό, ή είναι πολύ νωρίς ακόμη? Ότι είναι νωρίς είναι, αλλά όταν έρχεσαι σε μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, όσο σου δίνει, έχεις μεγαλύτερο σαν διαβατήριο, θα το πω, πρόσβαση προς την εθνική ομάδα Ελλάδος. Πέτρο, έχετε συμπληρώσει ένα μήνα περίπου χιλιάς. Τι να περιμένει ο κόσμος από την ΑΕΚ? Σίγουρα ότι η ομάδα αυτή θα δουλέψει όσο καλύτερα μπορεί, το δείχνει από τις πρώτες μέρες. Ο κόσμος, το μόνο που είναι δίπλα μας ακόμα και στα φιλικά, μας στηρίζει πολύ.
Και να περιμένω ότι τουλάχιστον οι ποδοσφαιριστές από τη μεριά μας θα δώσουμε όλα στο να πετύχει η ομάδα στους στόχους της. Ποιους θα όριζε στους στόχους για την άμεση σεζόν, αλλά και τι θα ήθελες αργότερα να πετύχεις εσύ? Σίγουρα ο άμεσος στόχος που έχει θέσει η ομάδα είναι η επιστροφή της στα μεγάλα σταλόνια. Από εκεί και πέρα, το τι θέλω να πετύχω εγώ, θα κοιτάξω πρώτα να φτιάξει η ομάδα στο ψηλό επίπεδο και από εκεί να πετύχουμε πράγματα που νομίζω ότι το έχουν σκεφτεί όλοι που πλησιωνόμαστε σε αυτή την ομάδα, να κερδίσουμε τρόπαια. Το κύπελλο δεν το βλέπεις για φέτος? Φέτος σίγουρα, το πρωτοπικό στόχος είναι σίγουρα η άνοδος. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα υπάρχει, το σύνολο των ποδοσφαιριστών είναι τέτοιο που δεν είναι πειταθλικής. Εγώ δεν το θεωρώ πειταθλικής της ποδοσφαίρισης αυτό. Νομίζω ότι αν είμαστε συγκεντρωμένοι στο κύπελλο θα κάνω μια καλή πορεία στο κύπελλο. Πέτρο, παρόλο που είστε 14 καινούργιοι παίκτες, αυτό που εμείς βλέπουμε απ' έξω είναι ότι έχετε προλάβει να γίνετε μια παρέα, μια οικογένεια. Ισχύει αυτό, είναι αλήθεια αυτό που βλέπουμε απ' έξω? Σας είπα και πριν ότι λίγο πολύ με τους ποδοσφαιριστές όλοι γνωριζόμαστε. Όλοι δεν νομίζω να υπάρχει κανένα. Όλοι είναι καλά παιδιά εδώ. Μεταξύ μας νομίζω φαίνεται και απ' έξω αυτό, γιατί είναι το ίδιο ό,τι υπάρχει στο γήπεδο, φαίνεται ότι περνάει και στον έξω κόσμο. Έτσι ακριβώς.